Λοιπόν, συνεχίζουμε. Νύχτες μαγικές. Νύχτες μαγικές, ονειρεμένες, αγάπες λάγνες ξεχασμένες. Στην Άραπια... Όχι, δεν θα τραγουδήσω, θα συνεχίσω. Ήταν η εποχή που οι δρόμοι της Πρέβεζας μοσχοβόλεγαν από αγιόκλημα, λεμονανθούς και γιασεμί. Τη βελούδινη σιωπή της νύχτας έσπαγε κάπου-κάπου το αλήχτισμένο σκύλου ή το κλάμα του γιόνι. Και ο μακρινός απόϊχος από τις καντάδες που γύρναγαν τις γειτονιές. Βάλσαμο θαρρής για τις ερωτευμένες νεανικές καρδιές. Μελωδικά τραγούδια που μίλαγαν για έρωτα και αγάπη, με συνοδεία κιθάρας και ακορντεόν. Μπροστά από μισόκλειστα και ασφαλισμένα παντζούρια, κάτω από το φως του φεγγαριού, αυτές οι μοναδικές εικόνες δεν αποτελούν προϊόν φαντασίας, αλλά το σήμα κατά τεθέν μιας ολόκληρης εποχής. Μιας μακρινής, αξέχαστης εποχής, όπου οι λέξεις Πρέβεζα και Καντάδα ήταν σχεδόν ταυτόσιμες. Απολαύστε τις Καντάδες. Απόψε την κιθάρα μου τη στολή σαν κορδέλες. Απόψε την κιθάρα μου τη στολή σαν κορδέλες. Και στα καρδούνια τραγουδώ για τις όμορφες κοπέλες. Και στα καντούνια τραγουδώ για τις όμορφες κοπέλες. Συνήθως οι καντάδες στην Πρέβεζα ήταν διωδία, και όμως ήταν καντάδα. Βρισκόταν ένας με καλή φωνή πρίμο και ένας συμβόντος και πήγαιναν στις αγαπημένες τους και κάνανε την καντάδα τους. Μετά άρχισαν να γίνεται συστηματική η καντάδα, η φίλη αχώριστη δημιούργησαν τις καντάδες από την απελευθέρωση μέχρι τελευταίως που σταμάτησε να ακούγεται τραγούδι στην Πρέβεζα το βράδυ. Χρόνια σε καρτερό να ξαναρθεί αγαπημένη μου σαν την πρώτη φορά. Οι καντάδες στην Πρέβεζα γινόταν σχεδόν όλο το χρόνο. Εκτός βέβαια του χειμώνα, με τις βροχές και με τα κρύα. Αλλά τις ξάστερες βραδιές, τις μυρωδάτες νύχτες της Πρέβεζας ήταν οπωσδήποτε η καντάδα να γυρίζει τα στενά της και τις συνοικίες της. Στόσα τα παζά τα βράδια παίζανε φετά παλιά, σύντροφια με τα σαντούρια κι ακραρίνα και λόγια. Αχ Πρέβεζα, γλυκιά μου Πρέβεζα, με τα σοκάκια και τους κήπους τους πολλούς. Τα βρακικού είσαι ηλίθι αγαπημένη, του πύρου έγινε σαν σπίδα στους εχθρούς. Αχ Πρέβεζα, γλυκιά μου Πρέβεζα, με τα σοκάκια και τους κήπους τους πολλούς. Στις αρχές της δεκαετίας του 60, μετά τα πάρτι μας, κάναμε καντάδες. Εγώ και η παρέα μου πηγαίναμε συνήθως από το δρόμο προς την Κυριανιακή προς την Κοκκινιά. Στο ύψος του κολυμπητηρίου, δεξιά υπήρχαν αηδόνια. Όταν φτάναμε εκεί πέρα και τραγουδούσαμε, άρχισαν να τραγουδάνε και τα αηδόνια. Με αποτέλεσμα να γίνεται ένας συναγωνισμός μεταξύ φυσαρμόνικας και αηδονιών. Όσο περισσότερο δυνάμωνε η φυσαρμόνικα, τόσο περισσότερο δυνάμωνε και η φωνή των αηδονιών. Ποιος δηλαδή θα ξεπεράσει τον άλλον, ήταν κάτι φοβερό.